έρθει στο Κίεβο από μεγάλους καλλιτέχνες. Ειδικοί, άλλος τα πρόσωπα, άλλος τα ρούχα, άλλος να κάνει τα σμάτα, άλλος όπως είναι ο Χρυσός έτσι επίπεδος με το βελόνι τον κεντρούσε και τυφλώθηκε, λέει ο Μάστορας, γιατί 27 μέτρα τώρα μάλιστα από κοντά. Μάλλον μην καθίστε εδώ και δέστε το χέρι στο προβλήτη Ιδία και τα πόδια του, κοιτάνε εσάς. Δηλαδή ο προβλήτη Ιδία θέλει προς τα δεξιά. Αν πας τώρα από την απέναντι μεριά, αλλάζει κατεύθυνση ο Άγιος, κοιτάει από την απέναντι. Δηλαδή όπου πας είναι μπροστά σου. Στα ποντιακά Θόδωρο το λένε, εμέν τερί και σένε λέω. Βλέπει και από εδώ, βλέπει και από εδώ. Πάνε αριστερό, δείχνει το πόδι και το χέρι του δεξιά, πάνε τώρα την απέναντι μεριά να δεις, τώρα κοιτάει από την άλλη. Είναι μια αλληγορία ότι ο Θεός μας βλέπει από παντού, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Βλέπεις, τώρα δείχνεις. Το χαλίτο είναι το λόγο και το όγκο εδώ. Κοιτάει και πόσο σε πιέζει, όπου να πας είναι μπροστά. Ο μόνος Άγιος που δεν κοιτάει παντού είναι ο Στέφανος, γιατί κοιτάει τον ουρανό. Αλλά καλά ήταν αυτό να συγχωρέσει τους Εβραίους που τον πετροβολάγανε, γιατί τον έκανε πέτρα στο χέρι. Δεν κοιτάει πάνω όμως, δεν κοιτάει πουθενά, μόνο πάνω. Ή αν κοιτούσε κάτω, μόνο κάτω. Οι άλλοι Άγιοι κοιτάνε μπροστά. Και ό,τι κοιτάει μπροστά, κοιτάει παντού. Όπως είναι ο φωνητής που λέει τις ειδήσεις, ο φακός μηχανής, οι μεγάλες γιγαντοαφίσες. Κοιτάνε μπροστά, σε βλέπουν από την Τράπεζα Πειραιώς. Πού κοιτάει, μπροστά. Γλιτώνεις, πάντα σε βρίσκει. Ελάτε, λέει κάτι μπροστά της. Και έτσι έχουμε τα ρούχα σαν αληθινά. Θα πήρε ένα κομμάτι ύφασμα και το κόλλησε πάνω στο ξύλο. Τα σχέδια. Είναι δηλαδή οι καλύτερες στο είδος τους εικόνες που θα γίνουν στην αναγέννηση, στον ακαδημαϊκό ρεαλισμό. Δηλαδή, ό,τι βλέπει αυτό κάνει. Αλλά στην βυζαντινή κορογραφία είναι η μεγαλύτερη αξία της. Γιατί εδώ, αν ζωγραφίσει την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, που μέσα στο γραφείο ήταν ημίγυμνη και ήταν πόρνη, δεν θα μπορούσε να βλέπει την ημίγυμνη γυναίκα και προσέγγιση. Η βυζαντινή γεωγραφία την αποπνευματώνει, την κάνει σκέλεθρο, την κάνει δηλαδή πως θα ήταν μετά θάνατο, δηλαδή σαν άνθρωπο εξαγνισμένο. Ενώ εδώ έχουμε βλέπεις σκιές, το ρούχο είναι τσαλακώματα, δηλαδή είναι σαν να βλέπεις μια αληθινή εικόνα. Δύσκολο και να το κάνεις, αλλά είναι πιο, το άλλο πιο πνευματικό, το βυζαντινή.